Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Ένα απόκοσμο σκηνικό διαμορφώθηκε σήμερα λόγω αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Ο ήλιος κρύφτηκε λόγω και των οτιάδων, ενώ ένα λευκό πέπλο τύλιξε τα βουνά του νησιού. Σειρά έχει από τις επόμενες ώρες η εισβολή ψυχρού βόρειου ρεύματος με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές αλλά και καταιγίδες. Μέσα σε κλίμα έντασης οδηγήθηκε στον ανακριτήρα Κλείου για να απολογηθεί 48χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 11χρονης με την οποία μάλιστα μένει στην ίδια πολυκατοικία. Την καταγγελία για ασέλγεια έκαναν σοκαρισμένοι οι γονείς του κοριτσιού. Ωστόσο και δεύτερη υπόθεση ασέλγειας ανήλικης απασχολεί τις αρχές. 49χρονος άνδρας φέρεται να βίαζε και να ξυλοκοπούσε την ανήλικη κόρη του σε περιοχή της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Μοναδικές είναι οι εικόνες από τη λίμνη στο οροπέδιο του Ομαλού στην περιοχή της Βιάνου. Γύρω από την πανέμορφη αυτή λίμνη δεσπόζουν επιβλητικά βουνά και το φυσικό τοπίο, ενώ φέτος που οι βροχοπτώσεις ήταν αυξημένες και έντονες, η λίμνη εμπλουτίστηκε και δείχνει πλέον πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.